Καλησπέρα κύριε Κυπρέο. Καλησπέρα σε εσάς και στις ακροατές σας. Λοιπόν, είχαμε αυτή την καταγγελία από την από τους εργαζομένους στην Μίνο Online για το ότι για τις υπερορίες και όλα τα συναφή. Δεν νομίζω όμως ότι είναι οι μόνες οι οποίες έχουν γίνει, ανεξάρτητα το τι βλέπει το φως της δημοσιότητας και τι δεν βλέπει. Σαφώς δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αφορά όλα τα πλοία της αυτοπλοείας, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο που η εντατικοποίηση των δρομολογίων είναι αυξημένη, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και οι απαιτήσεις στους ναυτεργάτες, με εξαντλητικά ωράρια, με περιστατικά στις γενικές υπηρεσίες οι συνάδελφοι να παίζονται τα πόδια τους, με ωράρια που καταστρατηγούν τις ώρες ανάπαυσης των συναδέλφων. Όλα αυτά είναι μια πολιτική που εφαρμόζεται από όλες τις εφοπλιστικές εταιρείες στο να εξασφαλίσουν την κερδοφορία τους. Και αύξηση αυτή της κερδοφορίας, η οποία είναι πλέον ανεξέλεγκτη, έτσι, γιατί έχουμε αυξήσεις και καταγγελίες για το θέμα των εισιτηρίων και τις αυξήσεις, κύριε Κυπρέο, που συζητιέται έντονα τις τελευταίες μέρες. Έτσι ακριβώς. Και μπορώ να πω ότι είναι και απαράδεκτη η ανακοίνωση που έβγαλε ο πρόεδρος ΕΕΝ ότι εν μέσω της αφών στις αυξήσεις αυτές φταίνε και οι συνάδελφοι ναυτεργάτες με τις αυξήσεις που έχουν πάρει αυτό το διάστημα πριν 21 χαρακτηριστικά, λέει, μέχρι το 25. Α, θέλουν να ισοφαρίσουν τα εκατομμύρια που δίνουν στους εργαζομένους, δηλαδή. Ακριβώς, τα εκατομμύρια που, εισπράττουν, λένε χαρακτηριστικά ότι φέτος θα σπάσουν κάθε ρεκόρ μετακίνησης επιβατών. Και από την άλλη έχουμε επιδοτήσεις σε αυτοπλοϊκές γραμμές. Βέβαια. Γιατί έχουμε άγονες γραμμές. Ακριβώς. Υπάρχουν επιδότηση ενδονοσιακής αυτοπλοϊκής γραμμής με 370 εκατομμύρια. Επιδότηση ανανέωση του στόλου 300 εκατομμύριων από το πρόγραμμα Νέαρχος. Και από την άλλη έχουμε μειωμένες οργανικές συνθέσεις στα πλοία, που αυτό συνεπάγεται είπαμε, σε εξαντλητικά ωράρια των συναδέλφων, με απλήρωτες ώρες εργασίας, με θέματα ασφάλειας των πλοίων, γιατί όπως καταλαβαίνετε ένα υποστελεχωμένο πλοίο ή στελεχωμένο στο μήνυμο διατρέχει κινδύνους ασφάλειας. Ποιος θα εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό και ποιος θα καλεστεί την ώρα του δύσκολου καθήκοντος να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του όταν υπάρχει υποστελέχωση. Χαρακτηριστική είναι ο νόμος, θα φέρω ένα παράδειγμα, το νόμος 4150, που τι λέει, το χειμώνα μείωση του 60% της οργανικής σύνθεσης. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι με άλλο προσωπικό ταξιδεύουν το χειμώνα και με άλλο προσωπικό ταξιδεύουν το καλοκαίρι. Ακριβώς, που και το καλοκαίρι δεν είναι σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πλοίου. Τι σημαίνει αυτό? Δεν στελεχώνονται τα πλοία. Για παράδειγμα, στην καταγγελία που αναφέρατε, το συγκεκριμένο δρομολόγιο που έχει μπει, υπάρχουν καταγγελίες από συναδέλφους ότι το ωράριο του πρώτου μηχανικού, του δεύτερου, του αλφαβήτα μηχανικού και του προϊσταμένου ηλεκτρολόγου, με το ενδιάμεσο σταθμό τη Μήλο, δεν ξεκουράζεται ο συνάδελφος, καταλαβαίνετε, εν μέσω καλοκαιριού, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι όταν καλεστεί σε μια δύσκολη κατάσταση να ανταπεξέλθει, δεν θα μπορεί. Σαφέστατο. Έτσι. Και από την άλλη, βέβαια, δεν είναι οι αυτοπλοϊκές εταιρείες μόνες τους. Υπάρχει και συνέλογος σε όλο αυτό και αναφέρθηκα σε νόμο και νομοθετικά πλαίσια και προεδρικά διατάγματα που διαχρονικά οι κυβερνήσεις τους βοηθάνε και εξασφαλίζουν τα κέρδη των εταιριών, έτσι. Εμείς σαν ναυτεργάτες και σαν σωματεία στο χώρο του ναυτεργατικού διαχρονικά
έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι η πάλη μας αφορά την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της λαϊκής οικογένειας. Και τι θέλω να πω με αυτό. Παλεύουμε για φθηνές αυτοπλοϊκές συγκοινωνίες, για σύγχρονες και ασφαλείς. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Σύγχρονες στα πλοία, ασφαλείς ως προς τον εργασιακό χώρο των συναδέλφων και τη στελέχωσή τους, για σύνδεση των νησιών με τα λιμάνια της υπηρετικής Ελλάδας και διανυσιωτικής σύνδεσης και μειωμένα εισιτήρια για να μπορεί ο εργαζόμενος, ο απλός πολίτης να πάει αυτές τις 10 μέρες που του αναλογούν διακοπές το καλοκαίρι και να μην είναι πολύτιμο αγαθό να ταξιδέψει με ένα πλοίο. Καλά, είναι πλέον πολύτιμο αγαθό. Εγώ θα ήθελα να σταθώ για να κλείσουμε με αυτό σε κάτι άλλο. Υπάρχουν οι καταγγελίες, υπάρχουν οι διαμαρτυρίες. Λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Γιατί είχαμε και καταγγελίες σε άλλα τραγικά περιστατικά, τις οποίες τις θυμηθήκαμε αφού θρηνήσαμε θύματα, έτσι. Και αναφέρομαι στο πιο πρόσφατο όλων και στο πιο τραγικό, στα Τέμπη, όπου ξαφνικά ανακάλυψαν ότι υπήρχε 20 μέρες πριν καταγγελία όσον αφορά τη λειτουργία κτλ. Κτλ. Οι καταγγελίες υπάρχουν επανειλημμένες. Θα αναφερθώ σε δύο περιστατικά. Χαρακτηριστικό είναι το Κίδων Παλάς με πάλι ώρες εργασίας απλήρωτες και ώρες ανάπαυσης που δεν προβλέπονται από τους κανονισμούς. Το 23, 12 Ιουνίου του 2023, χαρακτηριστικά τη βγάλαμε εμείς ως Πανελλήνιων Συμμηχανικών, κάναμε αυτή την καταγγελία. Το Σεπτέμβριο του 2022 πάλι στο ίδιο πλοίο το Κίδων Παλάς με εξαντλητικά ωράρια. Οι συνάδελφοι δεν μπορούσαν να ξεκουραστούν. Διαχρονικά υπάρχουν καταγγελίες. Τα σωματεία παλεύουν για να μην υπάρξει ένα τραγικό περιστατικό όπως αναφέρατε τα Τέμπη. Εγώ θα πάω και πιο πίσω, όπως ήταν το Σαμίνα που υπήρχε καταγγελία από συναδέλφους ένα μήνα σωστά. Πριν. Και το αποτέλεσμα το είδαμε στην πράξη. Δυστυχώς. Το τραγικό περιστατικό που ευτυχώς δεν έγινε δυστύχημα προχθές με το πλοίο στη Φολέγαδρο, ναι. Που και εκεί κάτω από καιρικές συνθήκες δύσκολες το πλοίο έφυγε από το λιμάνι για να πραγματοποιήσει το δρομολόγιο του με ωράρια των συναδέλφων από ό,τι γνωρίζουμε εξαντλητικά κτλ. Κτλ. Καλούμε τους εργαζόμενους, τους νησιώτες και όλη την εργατική λαϊκή οικογένεια να σταθεί στο πλευρό μας για να παλέψουμε για το αυτονόητο. Να υπάρχουν σύγχρονες αυτοπλοϊκές συγκοινωνίες φθηνές και ασφαλείς. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας κύριε Κυπρέο. Καλούς αγώνες και καλή υπομονή. Γεια σας και σας ακροατές σας. Να είστε καλά.